Λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ρίξιμο του τρελού. Ένα μοναδικό άνοιγμα στην τρελή εποχή που ζούμε, όπου το ρίξιμο του τρελού θα δεις με ποιο τρόπο θα γίνει, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει πολύ εσωτερική ματιά η οποία θα μας βοηθήσει, θα βάλεις με πρόθεση το θέμα σου και θα μας απαντήσει ο τρελός. Όμως, θέλω να σου πω 2-3 πράγματα πρωτού ξεκινήσουμε, να σου πω πολύ σημαντικά πράγματα για τον Πλούτονα στον υδροχό. Θα έχει διαβάσει πολλά, θα έχει ακούσει πολλά, θα σου έχουν πει πάρα πολλά. Είναι ok, είναι σωστά όλα αυτά. Όμως να πάμε λίγο στην εσωτερική αστρολογία και το τι πραγματικά σημαίνει αυτή η μετάβαση. Πρέπει όμως να τονίσω και να πω το εξής, ότι στην αστρολογία, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα κομμάτι, βλέπουμε μόνο τον Πλούτονα στον υδροχό και τη μετάβασή του, τι σημαίνει. Αυτό που σημαίνει όμως είναι το εξής, ότι βλέπουμε ένα κομμάτι, αλλά η αστρολογία έχει και τα υπόλοιπα επιμέρους κομμάτια. Έχει και τα υπόλοιπα transits που λένε, δηλαδή έχει και τις υπόλοιπες μεταβάσεις των πλανητών. Ο Πλούτονας λοιπόν θα αφήσει τον εγώ καιρό στις 20 Ιανουαρίου περίπου του 2024. Θα κάνει ένα αρκετό διάστημα στο οποίο θα παραμείνει στον υδροχό, θα μπει ξανά λίγο στον εγώ καιρό και μετά θα μπει μόνιμα για τα επόμενα μέχρι το 2043 στο ζώδιο του υδροχό. Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά? Υπάρχει μια απελευθέρωση μεν για τα ζώδια, κυρίως τα παρορμητικά, δηλαδή κρύους, καρκίνους, ζυγούς και εγώ καιρούς, όπου λίγο θα απελευθερωθούν. Θα επηρεάσει κάποια άλλα ζώδια, κυρίως τα σταθερά ζώδια. Παρόλα αυτά όμως επηρεάζει όλους τους ανθρώπους. Εδώ τώρα είναι αυτό που λέμε, εξετάζουμε μόνο τον Πλούτονα. Εννοείται ότι το σωστό είναι, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, να εξετάσουμε όλο το transit που γίνεται, όλες τις μεταβάσεις, αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα, πάμε να επικεντρωθούμε εδώ, γιατί έχει σχέση και με το ρίξιμο. Σας λέω λοιπόν τα κλειδιά. Ο Πλούτονας έχει να κάνει με το Σκόρπιο. Στο μοντέρνο κόσμο, πλέον στη μοντέρνα αστρολογία, ο Πλούτονας συνδέεται με το ζώδιο του Σκορπιού. Ο υδροχός παραμένει ένα ζώδιο του αέρα, ο οποίος παλιά όμως είχε πλανήτη τον Κρόνο. Στη σημερινή εποχή έχει τον Ουρανό. Ο Ουρανός λοιπόν συνδέεται με τον τρελό. Ο Ουρανός συνδέεται με το ζώδιο του τρελού ή του ανόητου, αν θέλετε. Ο ανόητος είναι ο αφελής δηλαδή. Ή όταν λέει κάποιος ένας άνθρωπος, θα ξεκινήσω, θα κάνω εκείνο, θα πάρω αυτό το ρίσκο, όλοι τον λένε, τον κοιτάνε, τι πας και κάνεις και τι θα κάνεις και αυτό και κάτσε στα αυγά σου και μη και μη και μη και μη. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει. Έχουμε όμως το εξής. Πάμε να δούμε τα κλειδιά. Για να πάω κατευθείαν στο θέμα, αυτό το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ είναι θέματα ψυχής. Αποθυμένα, βαθύτητα ψυχής και συνδέεται με ένα ζώδιο επαναστατικό, θεωρείται επαναστατικό, ο υδροχός. Υδροχός είναι και η Ελλάδα και θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα, διότι το πέρασμα του Πλούτονα δεν επηρεάζει και σε ατομικό επίπεδο, αλλά κυρίως επηρεάζει σε επίπεδο και χωρό, να το πω έτσι. Συνδέεται με την Επανάσταση. Ο Πλούτονας συνδέεται με την Επανάσταση. Συνδέεται με εκείνο το αποθυμένο, το κρυφό, το οποίο θέλει να βγει προς τα έξω και να απελευθερωθεί. Εντάξει. Αυτό είναι το θετικό του, ας πούμε, θετική αποτύπωση. Ο Πλούτονας όμως δεν είναι έτσι. Ο Πλούτονας έχει να κάνει και με το νεκρό πράγμα. Ο Πλούτονας έχει να κάνει π.χ. και με τα χρήματα, τα οποία είναι νεκρά. Ο Πλούτονας έχει να κάνει με μνημεία, τα οποία είναι νεκρά. Να το πω έτσι. Ο Πλούτονας λοιπόν έχει να κάνει με κάθε τι σαν ενέργεια, δηλαδή το οποίο είναι στα κατάβαθα της ψυχής, ξεχασμένο, αποθυμένο δικό μας, στο οποίο έρχεται να εκφραστεί μέσα από τον υδροχό. Και ο υδροχός έχει να κάνει με τη σκέψη. Ο υδροχός, το θετικό να είναι η επανάσταση, στο θετικό του είναι το καινούριο, η καινοτομία, όλα αυτά τα πράγματα. Στο αρνητικό του όμως είναι ο απόλυτος εγωισμός. Και γι' αυτό και θα δούμε και απόλυτος εγωισμός, εγωκεντρισμός, δεν ακούει κανέναν άλλον, δεν τον ενδιαφέρει κανένας άλλος και μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι και στην προσωπική σας ζωή. Υπάρχουν υδροχόοι τα οποία είναι εξαιρετικά πλάσματα, πανέμορφα πλάσματα, εκεντρικά με πολύ όμορφο και ιδιαίτερο τρόπο, καλλιτεχνικά, επιστημονικά, συγγραφικά. Υπάρχουν όμως και υδροχόοι, οι οποίοι, ή υδροχοίνες να το πω έτσι, οι οποίες ναι, μεν έχουν τρέλα, αλλά αυτή η τρέλα όμως δεν εκφράζεται με έναν ωραίο τρόπο, να εξωτερικεύεται με έναν ωραίο τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι και στην Ελλάδα, όποιον και αν ρωτήσεις, λένε εγώ είμαι τρελός εγώ, δεν ξέρεις με ποιον έχεις μπλέξει κτλ. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι, να το πω έτσι, οι τοποθετήσεις. Επηρεαζόμαστε από πολλά πράγματα, ενεργειακά εννοώ. Οπότε η ψυχή έρχεται να συνδεθεί με τον υδροχό και δεν θα βγαίνει με σωστό τρόπο, θα βγαίνει με ένα λάθος τρόπο, το αποθυμένο. Αυτό που επιθυμεί η ψυχή βγαίνει με έναν ίσως εκεντρικό λάθος και έναν τρελό τρόπο. Θα δούμε επίσης στο επόμενο διάστημα
τρελά πράγματα, δυσκολίες, δύσκολους ανθρώπους, οι οποίοι θα πρωτοστατούν στα πρωτοσέλιδα των ειδήσεων, διότι θα έχουν κάνει πολύ, κάτι πολύ εκκεντρικό, εξεζητημένο, με πολύ σκοτεινό τρόπο. Υπάρχει το εξής. Ποιο είναι το δεύτερο σημείο κλειδί εδώ? Ο Πλούτωνας τι σημαίνει? Σημαίνει χάνω την ψυχή μου. Ναι, μπορεί να ακουστεί περίεργο, το χάνω την ψυχή μου, ένας άνθρωπος δηλαδή όντως μπορεί να χάσει εντελώς, μα εντελώς να αποκοπεί από το κομμάτι της ψυχής. Έχει ψυχή, αλλά είναι τόσο πλέον αποκομμένος από συναίσθημα, από κοινή λογική, από να μπορέσει να χαλιναγωγήσει τον εαυτό του, να χαλιναγωγήσει, να πω έτσι, τα νεύρα του, την οργή, το θυμό, το συναίσθημα, όλο αυτό, με αποτέλεσμα να αποκοπεί εντελώς. Και εκεί η ψυχή χάνεται. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές και περίεργα εγκλήματα ή, να το πω έτσι, εντάξει, χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, γιατί δεν χρειάζεται σε αυτό το σημείο. Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν την ψυχή τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν επαφή με το ψυχικό τους κομμάτι. Και γι' αυτό λέμε ότι γενικά στο θέμα της ίασης δεν είναι μόνο το σώμα που αρρωσταίνει, είναι και η ψυχή, είναι και το πνεύμα, είναι και η νόηση, είναι πολλά πράγματα. Ναι, ένας άνθρωπος δεν θα χάσει την ψυχή του, θα μείνει μέσα, αλλά είναι τόσο καταπιεσμένη όπου δεν έχει απολύτως καμία επαφή και απλά ζει σαν ρομπότ, χωρίς κενό, δηλαδή τα μάτια είναι κενό. Μόνο με το μυαλό, το οποίο όμως είναι και αυτό τόσο πολύ φτασμένο σε ένα επίπεδο δύσκολο, το οποίο δεν έχει καμία επαφή με την ψυχή. Ένα άλλο κομμάτι λοιπόν, επίσης, το οποίο χτυπιέται και να το γνωρίζετε, είναι η ελεύθερη βούληση. Υπάρχει σε συλλογικό επίπεδο, χτυπιέται ελεύθερη βούληση. Παραδείγματος χάρη θα σου φέρουν. Είδατε τι πέρασε η Ελλάδα όταν ο Πλούτωνας μπήκε στον εγώκερο, που η Ελλάδα είπαμε είναι υδροχώος και είχε μπει με το που μπαίνει ο Πλούτωνας λοιπόν στον εγώκερο, που σημαίνει και το κράτος, σημαίνει και ο πλούτος, σημαίνει και η οργάνωση, σημαίνει η δομή. Αμέσως χτυπήθηκε το οικονομικό κομμάτι και παρόλο που πολλοί άνθρωποι δεν είχαν να φάνε, όχι εκεί μπορείς. Μα δεν μπορεί, όχι θα μπορέσεις. Εντάξει. Χάνεται εκεί η λαϊκή βούληση, αν θέλετε, η βούληση της κοινωνίας ή του συνόλου. Και φυσικά χάνεται και σε ατομικό επίπεδο. Θα δούμε λοιπόν, θα δεις λοιπόν και εσύ τρελά πράγματα, διότι ο υδροχώος σημαίνει φεύγω, σημαίνει επανάσταση, σημαίνει ανεξαρτησία, σημαίνει ελευθερία, αλλά σημαίνει όμως και με έναν άσχημο τρόπο εκφρασμένο αυτό. Ο άλλος παίρνει τη βαλίτσα του και φεύγει από το σπίτι. Σου επιβάλλει την άποψή του. Πού είναι η ελευθερή σου βούληση? Σε ελεύθερη βούληση μπορεί να θες να είστε μαζί. Εκείνο όμως δεν θέλει. Λέω έτσι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Και ένα άλλο σημείο λοιπόν, το τρίτο κλειδί, και για να ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως, αλλά ήταν πολύ σημαντικές αυτές τις πληροφορίες, και ένα άλλο κλειδί είναι το αποθυμένο. Πολλά αποθυμένα ψυχής θα βγουν στην επιφάνεια. Σε οικονομικά θέματα, αποθυμένο στα οικονομικά, στα ερωτικά, στο πιο ερωτικό, στο ρομαντικό, στον σχέσεων, στο οικογενειακό, θα βγουν πολλά αποθυμένα. Πολλά βαθύτατα τραύματα, να το πω έτσι, τα οποία ήταν βαθιά καταπιεσμένα στην ψυχή. Και το κλειδί εδώ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο, γιατί όλα αυτά σημαίνουν και θεραπείες, έτσι εδώ δηλαδή, θα μπορέσουν με όποιο τρόπο να θεραπεύσουν τα θέματα της ψυχής τους, είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Να πω όμως και το εξής. Εδώ επιτάσσει και κάτι άλλο η όλη ιστορία. Επιτάσσει να γίνουμε μαχητές. Επιτάσσει να βρούμε το σκοπό της ζωής μας, επιτάσσει λοιπόν να βρούμε το σκοπό της ψυχής μας, και να γίνουμε μαχητές, γιατί γι' αυτό έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή. Αυτή είναι η αποστολή μας. Ναι, έχουμε έρθει και για άλλα πράγματα. Να κάνουμε και πιο γήινα πράγματα. Ξέρω, να κάνουμε οικογένεια, να βοηθήσουμε ανθρώπους, το ένα το άλλο, να αγαπήσουν, να μας αγαπήσουν. Ναι. Αλλά είναι να γίνουμε μαχητές. Και να το βάλετε κάτω και το φιλοσοφήσετε. Μαχητές, διότι, ναι, για μια αγάπη πρέπει να πολεμήσεις. Για τη δουλειά σου πρέπει να πολεμήσεις. Για την καθημερινότητά σου πρέπει ίσως να πολεμήσεις, να τρέξεις να κάνεις. Ακόμα και που είναι ο λόγος να μπεις στο λεωφορείο ή στο μετρό, μπορεί να χρειαστεί να τρέξεις για να προλάβεις τις πόρτες οι οποίες κλείνουν για να μην χάσεις το ραντεβού σου. Λέω ακόμα έτσι το κάτι πολύ απλό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό ήταν η εισαγωγή που ήθελα εγώ προσωπικά να σας κάνω. Αξίζει τον κόπο. Να πάρετε αυτές τις πληροφορίες, είναι πολύ σημαντικές. Και πάμε τώρα εδώ, τέσσερις τρέλοι. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Εγώ, φίλες και φίλοι, θα επιλέξω την τρίτη επιλογή. Θα επιλέξω αυτόν τον τρέλο. Επίσης, ας τα βάλω εδώ να τα έχουμε. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι ναι, ο τρελός με το σημείο 0 συνδέεται
συνδέεται με τον ουρανό. Ο ουρανός λοιπόν σημαίνει ξαφνικά γεγονότα. Εδώ είναι ο τρελός. Σημαίνει επανάσταση και αυτό. Σημαίνει δύναμη. Σημαίνει συνδέεται με το ζώδιο του υδροχώου φυσικά. Και επίσης να δεις και τα υπόλοιπα βίντεο, τα προηγούμενα που έχω ετοιμάσει. Δες και τους κρυστάλλους. Διάλεξα έναν κρύσταλλο, το οποίο ήταν στο πιο προηγούμενο βίντεο. Δες επίσης το αρχικό του όνοματό σου και δες επίσης και τα ζώδια για το 2024. Θα πάρεις πάρα πολύ χρήσιμες και ωραίες πληροφορίες, έτσι. Στο τέλος της ανάλυσης του βίντεο θα πω και κάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε το εξής. Έχουμε επιλέξει αυτόν τον τρελό. Εγώ τώρα τι θα κάνω? Θα διαλέξω λοιπόν 12 κάρτες στην τύχη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε. Οπα. 1 2 Έλα. 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Τις βάλαμε λοιπόν αυτές τις κάρτες. Επέλεξα εγώ κάποιες συγκεκριμένες κάρτες. Τις φέρνω εδώ. Πρόσεξε να δεις. Βάζω τον τρελό μέσα. Εντάξει. Και αρχίζει λοιπόν τώρα ένα ανακάτεμα. Η ουσία είναι να βρούμε πού θα πέσει ο τρελός. Εσείς τώρα βάζετε πρόθεση, τώρα που ανακατεύω, βάζετε πρόθεση αυτό που θέλετε εσείς να ρωτήσετε. Οτιδήποτε και να είναι, εντάξει. Ό,τι και να είναι. Βάλετε πρόθεση τώρα που ανακατεύω τα χαρτιά. Η ενέργεια δεν έχει χρόνο. Ισχύει, αυτό το βίντεο ισχύει, από τη στιγμή που κάποιος το βλέπει. Βάλε πρόθεση λοιπόν αυτό το οποίο θέλεις εσύ να σου απαντήσει ο τρελός. Εντάξει. Και ξεκινάμε. Λοιπόν. Τα βάζουμε στη σειρά. Κάτσε τώρα εδώ να δω αν θα μας χωρέσει κιόλας. Ωραία. Ωραία, τι γίνεται εδώ, για να δω. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, όντως, κάτσε, περίμενε. Μια γουλιά καφέ. Πάμε τώρα εδώ να δούμε αν θα μας πετύχει κάποιο τρελός. Ξεκινάμε. Έχουμε τον κρεμασμένο. Έχουμε τον τρελό. Εσείς που επιλέξατε λοιπόν τον τρελό, αυτόν τον τρελό, και έχει πέσει σε μία θέση από εδώ, δείχνει ότι πρέπει να αφήσεις πίσω σου στο παρελθόν τις θυσίες που είχες κάνει στο παρελθόν για ανθρώπους, για καταστάσεις, για οτιδήποτε, γιατί το 12 σημαίνει, αυτή η κάρτα σημαίνει έχω κάνει θυσία, έχω γίνει θυσία για κάποιους ανθρώπους, για κάποιες καταστάσεις ειδικές, όποιες είναι αυτές, για εργασία, για οτιδήποτε, για σχέσεις, για ερωτικά, για οτιδήποτε, το αφήνεις και ξεκινάει ένα μέλλον τώρα το οποίο αγαπημένο με τιμά σου. Έχει πολύ πράγμα. Έχει έναν υπότι μπαστούνι, ο οποίος σημαίνει κυνήγα τα όνειρά σου. Έχει έναν ακόλουθο κούπα που σημαίνει ότι η αγάπη πολλές φορές είναι περίεργη. Εδώ σημαίνει χρησιμοποίησε τη διέστησή σου. Εδώ σημαίνει ότι είναι στη ζωή, είναι ο σκοπός να περνάς καλά. Χρειάζεται όμως και μία ωριμότητα. Συναισθηματική ωριμότητα. Κράτα το αυτό. Το μέλλον σου επίσης κλείνει, περικλείει ένα δύο κούπα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ ωραία κάρτα. Το δύο κούπα σημαίνει και οι ερωτευμένοι, σημαίνει περνάμε καλά. Το δύο κούπα σημαίνει συνεργασίες, δηλαδή ο τρελός, αυτό το οποίο αρχίζει και σου αποκαλύπτει σιγά σιγά με όλες αυτές τις πληροφορίες, είναι
μέσα από ανθρώπους, μέσα από συνεργασία με ανθρώπους, μέσα από κατανόηση και μέσα από έναν, ας πούμε, ευγενικό τρόπο, θα αρχίσεις να πετυχαίνεις την πρόθεση την οποία σου ζήτησα να βάλεις προηγουμένως, έτσι. Έχουμε έναν ιεροφάντη, θα σου εμφανιστούν αλήθειες στη διαδρομή της ζωής σου, στο μέλλον σου, σε αυτό που έχεις επιλέξει, πολλές αλήθειες, αλλά εδώ σημαίνει και μια σταθερότητα. Εδώ επίσης σημαίνει και σε ερωτικό επίπεδο, σημαίνει λοιπόν και πολύ δυνατές συγκινήσεις. Σημαίνει επίσης και ανθρώπους τους οποίους όντως πολύ ξαφνικά μπορεί να ερωτευτείς κιόλας. Συνεχίζουμε. Έχουμε λοιπόν την επόμενη κάρτα που είναι μία βασίλισσα πεντάκτηνο. Σημαίνει φροντίζω. Είχαμε μιλήσει και προηγουμένως για φροντίδα. Εδώ είναι η φροντίδα του σώματος, η φροντίδα της ψυχής, η φροντίδα γενικότερα του εαυτού μας, της οντότητας. Φροντίζουμε και τους άλλους. Για κάποιο λόγο παίρνεις έναν ρόλο φροντίδας, προστασίας, προστατεύεις την οικογένεια, φροντίζεις την οικογένεια, φροντίζεις εν πάση περιπτώσει τους ανθρώπους που αγαπάς, φροντίζεις όμως κυρίως τον εαυτό σου. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Και η βασίλισσα βεβαίως τώρα πεντάκτηνο σημαίνει και σοφία, σημαίνει ωριμότητα, σημαίνει σοβαρότητα. Άρα και αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα τα χρειαστείς στη διαδρομή σου, διότι θα συναντήσεις πολλές δυσκολίες και εμπόδια. Εδώ βγαίνει ένας διάβολος. Ο διάβολος είναι, ανήκει στο ζώδιο του εγώ καιρού. Εντάξει, αρχίζουν και βγαίνουν ζώδια. Εδώ Ταύρος, εδώ σημαίνει εγώ καιρός, εδώ σημαίνει εγώ καιρός. Ο διάβολος σημαίνει όμως εμπόδια, σημαίνει πλάνη, πρόσεξε, διότι ναι, μεν εσύ θα πηγαίνεις με έναν τρόπο συγκεκριμένο, σοβαρό, να λύσεις τα θέματα σου, να προχωρήσεις, να κάνεις, αλλά θα συναντήσεις και εμπόδια. Αυτή είναι η ιστορία. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι ναι, στο διάβα της ζωής φυσικά και συναντάμε προκλήσεις και εμπόδια. Αυτό όμως που σου λέει αυτή η κάρτα είναι να έχεις εξοπλιστεί, να έχεις οπλιστεί με δύναμη ψυχής και επιμονή και πείσμα. Μετά το διάβολο έρχεται μια κάρτα η οποία δεν βγήκε και πολύ εύκολα, διότι είναι το 8 πεντάκτηνο. Το 8 πεντάκτηνο πάλι έχει να κάνει με το οικονομικό κόμμα. Δεν είναι άσχημη κάρτα, είναι καλή κάρτα, αλλά θέλει να σου πει όμως ότι τα οικονομικά ή η σταθερότητα που μπορείς να ζητήσεις, που ζητάς, ή αυτά που θέλεις να χτίσεις στην καριέρα σου, στον τίτλο σου, στο να ανέβεις, να προχωρήσεις σε προαγωγές, χτίζονται με δύσκολο τρόπο. Μέσα από εμπόδια και μέσα από δυσκολίες, μέσα από πλάνη και μέσα από ανθρώπους σκοτεινούς. Το χτίζεις όμως. Το καταφέρνεις. Το 8 πεντάκτηνο σημαίνει βρίσκω τη δύναμή μου, δεν μασάω και τελικά ναι, θα τα καταφέρω. Το επόμενο λοιπόν, η επόμενη κάρτα είναι ένας υπότης ξυφών. Όρμα. Στη ζωή χρειάζεται να ορμήσεις. Δεν χρειάζεται να πάρεις κεφάλια, δεν χρειάζεται να είσαι πολεμικός με την έννοια του καταστροφικός, γιατί αυτή την έννοια μπορεί να έχει εδώ. Σημαίνει όμως ότι μέσα από το λόγο, μέσα από τις πράξεις, ορμάω στη ζωή για να πετύχω και να πετύχω τους σκοπούς μου, τους στόχους μου, χωρίς όμως να πατήσω επιπτωμάτων. Πρόσεξε, διότι εδώ έχουμε το διάβολο, έχουμε και τον υπότη ξυφών. Μπορεί να σημαίνει ότι θα συναντήσεις και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εχθρικοί απέναντί σου. Εντάξει, εσύ μπορείς να βάλεις τα ωριά σου όμως, με το λόγο σου, με τη στάση σου, χωρίς να μπεις στη δική τους την παγίδα που σου φτιάχνουν. Διότι οι άνθρωποι υπάρχουν πολύ πονηροί εκεί έξω, οι οποίοι μπορεί να σε παγιδέψουν με πονηρό τρόπο, για να σε δουν να χάνεις την ψυχραιμία σου. Παίρνουν ενέργεια από αυτό. Κράτα αυτό το κλειδί. Και είναι πόσο πλουτόνια ενέργεια είναι αυτό, ε? Το επόμενο είναι το 9 μπαστούν. Έχεις πολεμήσει, ναι, οκ, κοίταξε να δεις. Εδώ έρχεται σαν απάντηση και λες εσύ, κοίταξε να δεις, έχω πολεμήσει. Έχω δώσει πολλές μάχες στη ζωή μου. Έχω προσπαθήσει πάρα πολύ. Το 9 όμως μπαστούνι έρχεται να σου πει ναι, πολέμησες. Στάθηκες όρθιος όρθια. Τα έδωσες όλα όντως. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έμαθες, ότι έχεις πολεμήσει, ότι στέκεσαι στα πόδια σου, ότι έχεις καταφέρει και κάπου μπαίνεις σε έναν κύκλο όπου πλέον αυτό αρχίζει ίσως και λίγο μετριάζει. Για να δούμε. Ναι, μετριάζει. Ιεραστές. Μετά από πολύ πολύ προσπάθεια, δηλαδή εσείς στις πρώτες επιλογές έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας, έχετε πολλές έντονες εμπειρίες, αλλά στο τέλος όμως έρχεστε με μια πολύ όμορφη κάρτα που είναι οι εράστες, που δείχνει ότι ναι,
μπορεί να συναντήσετε και το καρμικό σας πεπρωμένο, την καρμική σας αγάπη, τον καρμικό σας σύντροφο, το οποίο μπορεί να είναι και σε, και σε ερωτικό επίπεδο, μπορεί να είναι όμως και σε επαγγελματικό, δηλαδή συνεργάτη, έναν εξαιρετικό συνεργάτη ή και φίλο ή φίλη ακόμα. Και η τελευταία κάρτα έρχεται με έναν βασιλιά κούπα, πανέμορφη κάρτα. Στο τέλος, όλα αυτά τα πράγματα γίνονται ώστε εσύ εσωτερικά μέσα σου αγαπημένη να συναντήσεις έναν βασιλιά κούπα. Ο βασιλιάς κούπα είναι ο συμβολισμός της διέστησης, της επίλυσης, της ωριμότητας, του συναισθήματος. Έχεις κάνει όλη αυτή την πορεία για να βρεις την ψυχή σου, την καρδιά σου και να έχεις και επιλογές στη ζωή. Να τόσο τρελός λοιπόν με την πρόθεσή του που σου δείχνει ότι ναι, μπορείς να πετύχεις αυτό που έβαλες ως πρόθεση, έχεις όμως πολλή δουλειά. Έχεις πολλή διαδρομή η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στη δεύτερη επιλογή, στο δεύτερο τρελό. Εντάξει, εδώ είναι ο δεύτερος τρελός. Εγώ ήδη έχω ανακατέψει βεβαίως, αλλά ας επιλέξουμε λοιπόν τις 12 κάρτες. Αυτή εδώ είναι μια πανέμορφη αποτύπωση η οποία εμπιστεύεται το σύμπαν, εμπιστεύεται το σχέδιο ζωής, κρατάει και έναν κρίσταλο εδώ, εμπιστεύεται γενικότερα, εμπιστεύεται το σχέδιο ζωής και αφήνει να αφαιθεί, να το πω έτσι, στα σχέδια, αν θέλεις, στο θεϊκό σχέδιο του Θεού, στα χέρια του Θεού, του σύμπαντος, ό,τι θέλεις εσύ. Λοιπόν, τον ακούσατε τον ήχο, έτσι. Λοιπόν, πέσανε οι κάρτες, πέσανε με έναν πολύ απροσδόκητο και ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ έντονη ενέργεια στο δεύτερο πακέτο. Πάμε όμως να το αποτυπώσουμε. Λοιπόν, έχουμε 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, και 12. Λοιπόν, όπως είναι εδώ, βάζουμε τον τρελό μέσα και αρχίζει το ανακάτεμα το καλό για να κάνουμε την δεύτερη μας επιλογή. Εσείς τώρα βάλετε πρόθεση. Βάλε πρόθεση, εσύ που βλέπεις τη δεύτερη επιλογή, βάλε πρόθεση τώρα που ανακατεύω. Ποια είναι η πρόθεσή σου? Να σου απαντήσει ο τρελός, όποια και να είναι αυτή η πρόθεση. Στο ερώτημά σου, δηλαδή κάνε το ερώτημά σου. Τώρα πω να κάνω. Θα τον βάλω εδώ, βγήκε μόνος του. Αυτό βέβαια που σημαίνει είναι οι δυσκολίες που έχεις περάσει. Πολλές δυσκολίες, πολλά εμπόδια. Άνθρωποι σε έχουν παγιδεύσει, σε έχουν πλανέψει σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι. Σου έχουν πει ψέματα, σε έχουν κοροϊδέψει, έχουν δείξει ένα άλλο πρόσωπο και στην ουσία μέσα τους είχαν άλλους σκοπούς. Δεν είναι τυχαίο που έχει βγει και εδώ ο διάβολος, βγήκε και στο προηγούμενο deck, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε καλεί επίσης με έναν πολύ περίεργο τρόπο, διότι αυτή είναι η δουλειά του. Ξεκινάμε όμως λοιπόν και να δούμε και εδώ. Εδώ έχουμε επίσης ένα 6 ξυφών. Αναγκάστηκες λοιπόν να φύγεις από αυτές τις καταστάσεις, από αυτά τα εμπόδια τα οποία αντιμετώπισες στη ζωή σου γενικότερα, στο παρελθόν, με το 6 ξυφών, το οποίο πήρες τη σκέψη σου, πήρες τον εαυτό σου και πήγες κάπου αλλού, μετακινήθηκες όμως. Αυτό είναι ένα θαύμα. Αυτό είναι ένα μικρό θαύμα να το ξέρεις. Όταν βρίσκουμε τη δύναμη να φύγουμε, να μετακινηθούμε, είναι ένα θαύμα. Και έγινες ένας άνθρωπος σοφότερος, σοφότερη, με μία βασίλισσα μπαστούνι εδώ, στηρίχθηκες πολύ στη διαίσθησή σου, στη σοφία σου την εσωτερική, τις γνώσεις σου. Πέρασες πολλά στη ζωή. Η ζωή λοιπόν σε δίδαξε, να το πω έτσι. Η ζωή λοιπόν σου έδωσε πολλά εφόδια για να προχωρήσεις γενικότερα και να αποκτήσεις ικανότητες. Θυσίασες πράγματα. Κρεμάστηκες ανάποδα. Σε κρεμάσαν ανάποδα. Από ανθρώπους τους οποίους τους είχες αγαπήσει εσύ. Από ανθρώπους που ήταν κοντά σου. Ο κρεμασμένος επίσης σημαίνει και οικογένεια. Θυσίασες τον χρόνο σου, θυσίασες την ενέργειά σου, θυσίασες πάρα πολλά πράγματα. Εσύ θα καταλάβεις αν αυτό έχει νόημα ή όχι.
Διότι αυτό ήταν το δίκαιο. Θυσίασες, πρόσεξε πώς θα το πούμε τώρα, πώς γίνεται η ιστορία εδώ, μια όμορφη ιστορία. Θυσίασες, θυσιάστηκες, αλλά για έναν ανώτερο σκοπό. Ήταν δίκαιο αυτό που έκανες, έπρεπε να γίνει. Μην έχεις αυταπάτες ή μην μετανοείς για αυτό το πράγμα, να λες, αχ, μήπως, ξέρω εγώ, δεν έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει, ήταν στο σχέδιό σου, ήταν πολύ δίκαιο, ήταν δοσμένο, αν θέλεις, από πάνω, από τον άνωθεν τώρα. Έχουμε εδώ πέρα τον αριθμό 13, οπότε έχουμε εγώ καιρό, ζώδια του αέρα, εδώ έχουμε ζώδια της γης, εδώ έχουμε Ποσειδώνα, εδώ έχουμε το ζυγό, το ζώδιο ζυγός, και εδώ έχουμε τον, εδώ έχουμε το σκορπιό, το θάνατο. Πολλά πράγματα πεθάνανε για σένα, μέσα σου. Έχασες ανθρώπους, είχες απώλεια, μια αγάπη μπορεί να πέθανε, ένας έρωτας μπορεί να πέθανε, μια δουλειά μπορεί να σταμάτησε, μια συνεργασία. Πολύ πόνος, πολύ δυσκολία, έναρξη όμως ενός νέου κύκλου όπου ξεκίνησε για σένα, για να καταλάβεις ότι όλο αυτό είναι ένα μεταμορφωτικό στάδιο. Η ζωή είναι ένα σχολείο το οποίο σε μεταμορφώνει. Είναι ένα σχολείο το οποίο, ναι, μπορεί να σε δυσκολέψει αφάνταστα. Όμως με το αστέρι εδώ είναι να καταλάβεις ότι κάπου εκεί έξω υπάρχει μια πηξίδα και μια ελπίδα και ένας τόνος αισιοδοξίας για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη ζωή σου. Διότι, εδώ βγαίνει λοιπόν ο τρελός, διότι όλο αυτό το πλούσιο παρελθόν, αυτό είναι ένα πλούσιο παρελθόν, έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή, έχει περάσει μέσα από διάφορες διακυμάνσεις και ιδιαιτερότητες, σε προετοίμαζε για να κάνεις νέα ξεκινήματα. Και πόσο όμορφη είναι αυτή η κάρτα, διότι αυτή η κάρτα είναι ο Άσος Κούπα, και ο Άσος Κούπα σημαίνει πέρασα όλα αυτά, όλο αυτό το ταξίδι, για να μπορέσω να πορευθώ, γιατί αυτό σου βγάζει ο τρελός εδώ πέρα, να μπορέσω στη ζωή, σε αυτή την τρελή ζωή, να πορευτώ και να κάνω, να ξεκινήσω νέα πράγματα τα οποία βγαίνουν μέσα από την καρδιά. Δεν έχασες το συναισθημά σου. Δεν έχασες την ψυχή σου. Την βρήκες. Και το ίστατο, η ίστατη αποστολή, αν θέλεις, σε αυτή τη ζωή, είναι να βρούμε την ψυχή μας. Όχι να τη χάσουμε. Να την βρούμε. Και όχι μόνο αυτό. Αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι ήρθε η στιγμή να βγεις από τη μιζέρια, εσύ δηλαδή να κάνεις πράγματα, να βγεις από τη μιζέρια, να βγεις από τις δυσκολίες σου, να το πάρεις πάνω σου. Η πόρτα είναι εδώ που ανοίγει. Νομίζω ότι είσαι κλειδωμένος, κλειδωμένη, αλλά έχεις απόλυτη ελευθερία. Εδώ είναι η ελεύθερη βούληση. Η ελεύθερη βούληση είναι το μόνο που έχω να κάνω, να σηκωθώ, να βρω τη δύναμη, να σηκωθώ και να βγω και να προχωρήσω. Μην νομίζετε, η ελεύθερη βούληση δεν είναι πολλές οι επιλογές. Η ελεύθερη βούληση συνδέεται συνήθως στη ζωή, ανάλογα με το σχέδιό μας, με δύο επιλογές. Πώς είναι το ναι και το όχι, πώς είναι το δεξιά και το αριστερά, πώς είναι το σηκώνομαι ή πέφτω, αυτό. Όμως, έχεις στη διαδρομή σου ανθρώπους, ή είναι κάρτα πεπρωμένου αυτή που είναι ο βασιλιάς πεντάκτηνου, μπορεί να είναι μια κάρτα πεπρωμένου, που σημαίνει ότι είναι να συναντήσεις στη ζωή σου έναν άνθρωπο, ο οποίος θα σε βοηθήσει. Έχει όλη τη γνώση που έχει αποκτήσει και τις εμπειρίες όπως και εσύ, αλλά και εκείνος από τη ζωή, και μπορεί να σε συμβουλέψει πολύ σωστά και να σε κατευθύνει. Εδώ μπορεί να είναι και μια πρόταση συνεργασίας, μπορεί να είναι πρόταση επαγγελματική, μπορεί να είναι καλυτέρευση οικονομικών, μπορεί να είναι μια γνωριμία, μπορεί να είναι μια πολύ καλή γνωριμία η οποία θα σε βοηθήσει. Αλλά όπως και να έχει όμως, εδώ ένας άνθρωπος, ή αν θες συμβολικά, ένα σημείο καμπής, ένα σημείο πολύ σημαντικό για σένα στη ζωή, μετά τον τρελό, όπου μπορείς να πάρεις σημαντικές αποφάσεις και να βρεις στόχο στη ζωή. 8 μπαστούνι. Το 8 μπαστούνι σημαίνει βρίσκω σκοπό στη ζωή μου, μετακινούμε, παίρνω όμορφα νέα, μαθαίνω πληροφορίες, παίρνω πράγματα και προχωράω με πολύ μεγάλη έτσι, ένταση και εσωτερική δύναμη, γιατί το 8 σου δίνει δύναμη, ώστε το 10 ξυφών, ξέρεις τι σημαίνει, ώστε να μην ξαναπονέσω, να μην ξαναπληγωθώ.
αυτός εδώ σου δίνει όλη αυτή η διαδικασία που περνάς. Έχουμε έναν, εδώ ξεκινάμε με έναν άσο κούπα και εδώ τελειώνουμε με ένα πάλι 10 που και αυτό γίνεται άσος δηλαδή. Το 10, αν προσθέσω το 1 και το 0, στην αριθμολογία αυτό κάνεις. Έχεις λοιπόν από το 10 ξύφων πας στο 1 που σημαίνει έχω πλέον, βρίσκομαι εγώ με την ψυχή μου που έχω ενοποιηθεί, αφήνω τις σκέψεις, τις αρνητικές, τις δυσκολίες ό,τι είναι και βλέπω να αρχίζει σιγά σιγά η ανατολή του ηλίου. Δηλαδή, το μήνυμα είναι, σε αυτό που είπε, σε αυτό που έβαλες σαν ερώτημα, ότι να έρχονται καλύτερες ημέρες, στηρίξου τους ανθρώπους που τους αγαπάνε, όμως και εσύ πρέπει να μάθεις να στηρίζεσαι στα πόδια σου. Μην περιμένεις μόνο από τους άλλους ανθρώπους. Αυτή είναι η συμβουλή του. Το πιάσες το νόημα, έτσι. Στηρίζομαι στα πόδια μου και για το αν θα αφήσω άλλους ανθρώπους, γιατί εδώ δείχνει και ένα είδος προδοσίας, να σου το πω έτσι, επειδή φοβάσαι την προδοσία ξανά, θυσία, προδοσία, θάνατος, διάβολος, έξι ξυφών, ζώρικες κάρτες, δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Αυτό που χρειάζεται είναι να νιώσεις μέσα σου ότι μπορείς να σταθείς και να πολεμήσεις. Ωραία και αυτά. Πάμε στον επόμενο τρέλο τώρα. Εδώ έχουμε. Αυτό είναι και η επιλογή και η δικιά μου. Για να δούμε τι έχει να μας πει. Ωραία. Τρίτη επιλογή. Εδώ λοιπόν αυτός ο τρελός είναι λίγο διαφορετικός. Στην ουσία αν δεις, εδώ είναι ο ζωδιακός κύκλος, ο αστρολογικός κύκλος. Διότι σαν να λέει, σαν να εμπιστεύεται εδώ πέρα το Θεό, το σύμπαν, σαν να μιλάει με το σύμπαν κιόλας. Σαν οι χάρτες αστρολογικοί να του μιλάνε, να σας μιλάνε, κάτι να λένε. Και ρισκάρει και προχωράει. Ακούγεται λίγο τρελό, μου έρχεται φλασιά απλά να πω αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι όπως και εγώ, όπου εμπιστεύονται τα ταρό, την αστρολογία, την αριθμολογία, προκειμένου να προχωρήσουν στη ζωή τους και να πάρουν αποφάσεις σύμφωνα με αυτό που τους βγαίνει στον χάρτη, ας πούμε. Είναι τρελό. Αν βάλουμε λίγο τη λογική και για ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν, θα πει κάποιος, μα καλά, πηγαίνετε καλά, είστε καλά, είναι δυνατόν, χτίζεις έναν, φτιάχνεις ένα αστρολογικό χάρτη και πηγαίνεις και παίρνεις αποφάσεις βάσει αυτού του χάρτη. Τρελό. Τρελό ή μήπως είναι απόλυτα λογικό. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Εντάξει. Και βεβαίως θα βάλουμε τώρα τον τρελό και αρχίζουμε και ανακατεύουμε για να δούμε τι έχει να μας πει. Εσείς τώρα βάλτε πρόθεση. Τώρα που ανακατεύω βάλε το ερώτημά σου, βάλε την πρόθεσή σου. Ωραία. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Ο τρελός λοιπόν που βγαίνει εδώ, που βγαίνει στην αρχή, έχει να μας δείξει ότι το παρελθόν το έχεις σβήσει. Το παρελθόν, θα μου πεις σβήνε το παρελθόν. Όχι, δεν σβήνεται, αλλά το αφήνεις όμως πλέον στην άκρη. Λες ό,τι έγινε, έγινε. Και εδώ ο τρελός δείχνει πλέον ένα μέλλον, θα δείξει ένα μέλλον το οποίο θα είναι πάρα πολύ πλούσιο γενικότερα σε εμπειρίες και γνώσεις. Ξεκινάμε. 4 ξυφών. Θεραπεία ψυχής. 4 ξυφών σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται και ξεκούραση και να ηρεμεί το μυαλό του και είσαι τέτοια προσωπικότητα, τέτοιος χαρακτήρας, όπου οι άνθρωποι μπορεί να σε κουράζουν, αλλά είναι καλό όμως να ρίχνεις ρυθμούς και να βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου,
Ακόλουθος πεντάκτονος σημαίνει επιτυχία, ας πούμε, στα επαγγελματικά. Μπορεί να σου γίνουν προτάσεις επαγγελματικές, άνοδο. Εδώ σημαίνει σπουδές, σημαίνει εκπαίδευση, επιτυχία στην εκπαίδευση, μαθαίνεις καινούρια πράγματα. Η αποστολή σου είναι να μαθαίνεις καινούρια πράγματα και αυτό μπορείς να το πετύχεις με ένα ξεκούραστο μυαλό και μια ενέργεια. Ακόλουθος κούπα. Ο ακόλουθος κούπα, λοιπόν. Ο ακόλουθος κούπα είναι ένας. Είναι μια ιδιαίτερη κάρτα η οποία δείχνει ότι πολλές φορές αυτή τη ζωή χρειάζεται να προχωρήσουμε λίγο με μια παιδική ματιά. Χρειάζεται λίγο, επίσης είναι μια είναι θετική κάρτα, είναι πολύ θετική κάρτα. Σημαίνει ότι μπορείς να γίνεις ένας αγαπητός, αγαπητή, ένας αγαπητός άνθρωπος με βαθύτητα ψυχής, καλλιτέχνης, έχεις πολύ καλλιτεχνική ανησυχία σε οποιοδήποτε κομμάτι. Η καλλιτεχνικότητα, να το πω έτσι, βγαίνει και εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Μπορεί να είναι ζωγραφική, μπορεί να είναι αστρολογία, ταρό, μπορεί να είναι αριθμολογία, μπορεί να είναι ηθοποιός, μπορεί να είναι τραγούδι, μπορεί πολλά πράγματα μπορεί. Έχει πολλές εκφράσεις. Και ο ακόλουθος κούπα σημαίνει επίσης, επίσης ότι ό,τι κάνεις, να το κάνεις με την καρδιά, να το κάνεις μέσα από την ψυχή σου. Τρία πεντάκτημα. Πώς εναλλάσσονται τώρα εδώ, έχουμε γη, νερό, ξανά γη. Το τρία πεντάκτημα είναι από τις πολύ σημαντικές κάρτες και δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να χωρέσει μέσα στο μυαλό του πολλές γνώσεις, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές ικανότητες. Εσύ δηλαδή, ξέρεις πάρα πολλά πράγματα, μπορείς να μάθεις πάρα πολλά πράγματα και μπορείς να έχεις και πολλές επαγγελματικές επιτυχίες. Μπορείς να γίνεις πολύ γνωστός, πολύ γνωστή στον τομέα σου, σε αυτό το οποίο κάνεις. Να αποκτήσεις φήμη και χρήματα με την έννοια διότι τα καταφέρνεις μέσα από τη δική σου προσπάθεια. Δεν το αμελείς, δεν βάζεις ποπό κάτω που λένε. Είσαι ένα ανήσυχο πνεύμα, ένα ανήσυχος άνθρωπος. Και μόνος σου, γιατί μέχρι στιγμής εδώ δείχνει μόνος σου, μόνη σου, μόνος σου, τα πας μια χαρά. Τρία κούπα. Υπάρχει χαρά. Μετά το τρία πεντάκτημα έρχεται και το τρία κούπα. Είσαι ένας άνθρωπος, ο οποίος, εγώ είμαι, σκέφτεται ως εξής. Έχω χρήμα και εφόσον έχω χρήμα και εφόσον έχω και τη χαρά του να με ξέρουν οι άνθρωποι και να παίρνω χρήματα, αναγνώριση, παίρνω και χαρά. Και αυτή τη χαρά μπορώ να τη μοιραστώ και με τους ανθρώπους που αγαπάω. Το τρία κούπα σημαίνει να βρεις και χρόνο και χώρο για διασκέδαση, να βγαίνεις με ανθρώπους, να περνάς καλά, να περνάς όμορφα, με φίλους, με φίλες, με οικογένεια, με οτιδήποτε σε εκφράζει εσένα και να πίνεις και κανένα ποτάκι. Και μια και το έφερε η κουβέντα, ας πιω και λίγο τον καφέ μου να τον απολαύσουμε, μια και ρίχνω ένα τόσο ωραίο ρίξιμο. Αχ ρε παιδιά, τι ωραίος που είναι ο καφές, λοιπόν να το απολαύσουμε έτσι. Τώρα αν θέλεις με το ρίξιμο εσύ, πιες και το κρασάκι σου, πιες και το ιουστικάκι σου αν σ' αρέσει, πιες και το κοκτέιλ σου, πιες και το καφέ σου, να περάσουμε καλά, να περάσουμε ωραία, διότι εδώ δείχνει επίσης και ένα είδος ότι γίνονται και συγκεντρώσεις με ανθρώπους, μιλάμε, κάνουμε πάρτι, περνάμε πολύ καλά. Και έχουμε και έναν βασιλιά μπαστούνι. Κοίτα, το έχεις. Πλέον γίνεσαι ένας άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα, όπου μαζεύεις ωριμότητα, σοβαρότητα, εσωτερική δύναμη, δεν μασάς, προχωράς, μπορείς να πάρεις ρίσκο, δεν φοβάσαι και σημαίνει επίσης και πολύ καλή ενέργεια. Εδώ δηλαδή όλα αυτά σε γεμίζουν τόσο πολύ που παίρνεις ενέργεια και έχεις τη δύναμη να προχωρήσεις. Διότι υπάρχουν άνθρωποι από τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι σε γεμίζουν, σου δίνουν ενέργεια και προχωράς. Ο βασιλιάς μπαστούνι, ζώδια της φωτιάς, αλλά σημαίνει προχωράω. Σημαίνει κάνω σχέδια για το μέλλον και έχω δύναμη. Η μεγάλη ιερία. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, η οποία δεν ανοίγει εύκολα τα χαρτιά της, έχει μυστικά, και το λέω ναι, διότι έτσι πρέπει να είναι στη ζωή, μην αποκαλύψεις τα σχέδιά σου. Δεν χρειάζεται να αποκαλύψεις τα σχέδιά σου παρά μόνο όταν θεωρείς εσύ ότι είναι εντάξει,
Εδώ σημαίνει πολλές γνώσεις, πολλές μυστικές γνώσεις, εσωτερικές γνώσεις. Αυτό για μένα είναι απόλυτα αληθές. Ερευνώ συνέχεια, μαθαίνω συνέχεια και αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που 200 ζωές να υπήρχαν δεν θα μπορούσα να τα μάθω. Και συνέχεια και μαθαίνουν. Πέρα από αυτό όμως, εδώ σημαίνει και βοήθεια από μια γυναίκα, εδώ μπορεί να σημαίνει και βοήθεια από το αρσενικό στοιχείο, τα έχεις μετριάσει, τα έχεις φέρει έτσι, όπου υπάρχουν και το αρσενικό στοιχείο και το θηλυκό στοιχείο, το οποίο σε εμπιστεύεται και σε βοηθάει στη ζωή και θα σε βοηθήσει. Αλλά εδώ σημαίνει και η διέστησή σου, ιεραστές, σχέσεις, πολύ καλό αυτό, άνθρωπος πολύ αγαπητός, γίνεσαι πολύ αγαπητός, πολύ αγαπητή. Όταν αφήσεις όμως λίγο το συνέστημά σου εδώ και βγει προς τα έξω και εξωτερικευτεί και σε μάθουν ακόμα καλύτερα οι άνθρωποι, βοήθειες και στη ζωή θα έχεις επιλογές. Εδώ σημαίνει και το ερωτικό στοιχείο, σημαίνει ότι μπορείς να συναντήσεις κάποιο καρμικό, πεπρωμένο, έναν άνθρωπο, είτε άντρα είτε γυναίκα, όπου είναι εκεί για σένα, στο ερωτικό κομμάτι, να στο ξυπνήσει κιόλας. Σχέδιο για το μέλλον, δύο μπαστούνι. Και το δύο μπαστούνι έρχεται και δένει πάρα πολύ καλά και με τους εραστές, που και αυτοί είναι δύο. Μην αφήσεις τη ζωή σου χωρίς σχέδιο. Κάνε σχέδια, συνέχεια σχέδια για το μέλλον. Εδώ σημαίνει και ταξίδια. Σημαίνει επίσης και άλλη μια παρατήρηση εδώ, ότι δεν είναι τυχαίο που ξεκίνησε πρώτα ο τρελός, που σημαίνει αφήνω πίσω μου το παρελθόν. Άστο. Έχει σβήσει. Έχει τελειώσει το παρελθόν. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Δεν μπορείς να το αλλάξεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις τους ανθρώπους, δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό που έγινε. Έγινε γιατί έγινε. Έγινε για να περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία. Για να βρεις τη χαρά, για να βρεις τη συμβουλή, για να γίνεις εσύ δυνατός, δυνατή, να στηριχθείς στα πόδια σου, για να σε μάθουν, για να αποκτήσεις και μια εσωτερική ματιά. Γιατί αν δεν γινόταν αυτό, ίσως και να μην το αποκτούσεις ποτέ. Νέα ξεκινήματα, άσος πεντάκτηνο, προστασία, ευλογία. Μη φοβηθείς να κάνεις νέα ξεκινήματα. Είναι μέσα στο σχέδιό σου. Είναι πολύ σημαντικό. Άσος πεντάκτηνο σημαίνει ξεκινάω σταθερά, κάνω σχέδια, προχωράω, έχω επιλογές, κάνω καινούρια πράγματα στη ζωή μου. Αυτοκράτορας, πολύ δύναμη. Στο τέλος, έχει άλλη μια κάρτα βεβαίως. Στο τέλος σημαίνει πολύ δύναμη. Χτίζω. Χτίζω, θες το όνομά μου. Χτίζω τη φήμη μου. Χτίζω όμορφα πράγματα. Και το 7 μπαστούνι έχει να κάνει με το εξής. Έχεις ευλογίες, έχεις προστασία. Το 7 σημαίνει σκέφτομαι, αλλά έχει και κάτι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Γιατί ταιριάζει και με τον αυτοκράτορα. Θα κάνεις αυτό το οποίο εσύ πιστεύεις στη ζωή σου ότι είναι σωστό. Θα έχεις αντιδράσεις. Θα σου επιτεθούν, να το πω έτσι, θα σου πούν μα τι πας και κάνεις, εσύ θα κάνεις αυτό το οποίο χρειάζεται και πρέπει και θεωρείς βεβαίως εσύ, αυτό που εσύ θεωρείς σωστό. Στη ζωή σου να μάθεις λοιπόν να μάχεσαι και να παίρνεις θέση και αν ακόμα αυτή η θέση δεν συμφωνεί με τους άλλους. Γιατί το πες αυτό, γιατί πιστεύω αυτό και αυτό. Γιατί έκανες εκείνο, γιατί πιστεύω αυτό, αυτό και εκείνο και εκείνο και τ' άλλο. Έτσι θα προχωρήσεις, έτσι θα δυναμώσεις. Έχεις ευλογία και είναι και η ψυχή σου, γιατί είναι ο αριθμός 7 εδώ, είναι και η ψυχή σου που θέλει να εκφραστεί από σένα με αυτόν τον τρόπο. Συγκλονιστικό. Πάρα πολύ καλό. Εξαιρετικό. Αυτή ήταν η ιστορία. Και πάμε τώρα και στον αυτόν εδώ πέρα τον πολύ όμορφο, ιδιαίτερο και αυτόν εδώ πέρα τρελό, για να δούμε τι έχει να μας πει. Ωραία. Λοιπόν, έχω ήδη βέβαια ανακατέψει, αλλά ξανά ανακατεύω και πάμε στην διαδικασία. Τώρα λοιπόν επιλέγω 12 κάρτες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12. Ετοιμάσου λοιπόν να βάλεις την πρόθεσή σου αυτό το οποίο θες εσύ να μελετήσεις, εντάξει. Βάζομαι μέσα το τρελό και ξεκινάμε, μισό λεπτό, και ξεκινάει λοιπόν το ανακάτεμα.
Λοιπόν, μελέτες. Βάζει την πρόθεσή σου. Τι θες να ρωτήσεις, ποιο είναι το ερώτημά σου, ποια είναι η πρόθεσή σου, ποιο είναι αυτό το οποίο θέλεις εσύ να ερμηνεύσεις, να διαβλέψεις για το μέλλον. Ποιο είναι το ερώτημά σου, όποιο και να είναι αυτό. Να είναι όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται. Ωραία, και ξεκινάμε λοιπόν. Εντάξει. Πρώτη κάρτα. Είναι ο κόσμος. Μια κάρτα που σημαίνει ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να καταλάβεις ότι έχεις μια αποστολή σε αυτή τη ζωή. Ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να καταλάβεις ότι τα πράγματα αλλάζουν. Ο τροχός της τύχης. Εσύ έχεις, επειδή βγαίνεις στο παρελθόν, έχεις ξεπληρώσει τα καρμικά σου χρέη. Μπες στο site μου, στο akastaro.gr και δες στην επιλογή που έχω αριθμολογία και διάβασε για τα καρμικά χρέη. Είναι πολύ σημαντικό, διότι η ψυχή σου με κάποιο τρόπο το έχει ξεπληρώσει. Και είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, η ερμηνεία αυτής της κάρτας επίσης σημαίνει, δεν είναι τυχαίο ότι πρόσεξε να δεις, θέλω να δεις κάτι. Τέσσερα γωνιακά σημεία. Ένα, να στο φέρω κοντά να το δεις. Γιατί παίζει ρόλο. Αν δεις, είναι ένα γεράκι, είναι μια ανθρώπινη μορφή, είναι το ζώδιο του Ταύρου και το ζώδιο του Λέοντα. Είναι τέσσερις γωνίες. Είναι τα τέσσερα μαθήματα. Και εδώ ο τροχός της τύχης έχει τέσσερις γωνίες. Με μια αντίστοιχη αποτύπωση, λίγο διαφορετική. Πάλι το γεράκι, πάλι ένας άνθρωπος, πάλι το ζώδιο του Ταύρου εδώ και πάλι το ζώδιο του Λέοντα, έτσι. Η ζωή σε ετοίμαζε, να σου το πω έτσι, ο Θεός, η ζωή, ο αστρολογικός σου χάρτης, ο αριθμολογικός σου χάρτης, να σου το πω όπως βολεύεται ο καθένας. Σε προετοίμαζε για να μάθεις ότι η ζωή είναι γεμάτη αλλαγές. Και να μάθεις και την έννοια του κάρμα. Εσένα λοιπόν, ένα μήνυμα να σου πω, ένα κλειδί, είναι μάθε, διάβασε, μελέτησε, μπες στα βίντεο μου, στις αναλύσεις που έχω κάνει για το κάρμα, να πάρεις όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται για να καταλάβεις, διότι συντονίζεσαι με την έννοια του κάρμα. Και εδώ είναι ο Κρόνος, εδώ είναι ο Δίας, σαν πλανήτες, όμως είναι καρμικοί. Συνεχίζουμε. Εδώ τι έχουμε λοιπόν, εδώ έχουμε έναν υπότη ξυφών. Ο υπότης ξυφών ορμάει. Έχεις μάθει λοιπόν στη ζωή ότι πολλές φορές θα χρειαστεί να πολεμήσουμε. Θα χρειαστεί να υποστηρίξουμε τη θέση μας, να πολεμήσουμε, να τολμήσουμε, να ρισκάρουμε. Λογική όμως χρειάζεται. Μην γίνεσαι πολύ παρορμητικός, παρορμητική. Εδώ βέβαια, επειδή αυτός επιτίθεται στην αλλαγή, σημαίνει ότι πολλές φορές μπορεί να αντιμετώπισες και δυσκολίες από άλλους ανθρώπους, διότι το ξεπλήρωμα του κάρμα μπορεί να έρχεται και με τη μορφή έντασης και σύγκρουσης. Τέσσερα κούπα. Μετά λοιπόν το ξεπλήρωμα και μετά από αυτόν τον υπότι, εσύ λίγο κουρνιάξες. Λίγο έκατσες κάτω, τέσσερα κούπα, να σκεφτείς, να καταλάβεις τι έχει γίνει, να δεις ότι ίσως γιατί προβληματίστηκες, γιατί γίνεται αυτό, γιατί υπάρχουν αδικίες, δεν υπάρχουν αδικίες, γιατί έχει γίνει, συναισθηματικά κάπου προσπάθησες να το σταθεροποιήσεις, να δεις μέσα σου τι συμβαίνει. Όμως το τέσσερα κούπα έρχεται να σε διδάξει την αυτοσυγκέντρωση, να σε διδάξει ότι το αίσθημα πολλές φορές χρειάζεται λίγο να πλαισιωθεί, όποιο και να είναι αυτό, για να καταλάβεις τι σου συνέβη, τι έγινε. Και αυτό που σου συνέβη και έγινε είναι ότι πολλές φορές μετά από δυσκολίες με ανθρώπους, συγκρούσεις, παρεξηγήσεις, που εσύ έκατσες κάτω και λες, ρε παιδιά, τι έγινε τώρα, ζαλίστηκες, έκανες, αισθανόσουν άσχημα, περίεργα, ξεκινάς πάλι. Άσος πεντάκτηνο, ξεκινάς πάλι. Ίσως είχες τσακωμούς στα επαγγελματικά, δυσκολίες στα επαγγελματικά, περίεργες καταστάσεις. Στη ζωή ξεκινάς πάλι, όσο δύσκολο και αν φαίνεται αυτό. Άσος πεντάκτηνο είναι το νέο ξεκίνημα σε όλα τα επίπεδα. Κυρίως επαγγελματικά, αλλά έχεις την ευλογία του Θεού να ξεκινήσεις. Και να τόσο τρελός. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με το παρελθόν σου κυρίως. Χρειάστηκε πολλές φορές στη ζωή σου. Γιατί όταν πέφτει ο τρελός, αυτό αφορά το παρελθόν. Πολλές φορές στη ζωή σου λοιπόν χρειάστηκες να περάσεις μέσα από δύσκολες περίεργες καταστάσεις. Έντονη ζωή, να το πω έτσι, έντονες εμπειρίες, πολλά πράγματα, ίσως να μην καταλάβαινες για ποιο λόγο γινόντουσαν, όλα γινόντουσαν για ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα συγκεκριμένο λόγο.
Το γεγονός ότι θεωρούμε ότι στη ζωή μας όλα γίνονται τυχαία δεν ισχύει. Μπορεί κάποιος να θέλει να το πιστέψει. Οκ, εντάξει. Αυτοκράτορας. Μετά λοιπόν τον τρελό έρχεται ένας αυτοκράτορας. Δύναμη, ωριμότητα, σοφία, βάζουμε τη λογική, χτίζουμε, προχωράμε και πρόσεξε να δεις. Άλλο τέσσερα αυτό, άλλο τέσσερα εδώ. Μεταμορφωνόμαστε, αλλάζουμε. Επίσης έρχεται και μια... Εδώ έχουμε ζώδιο κρυός, εδώ έχουμε ζώδιο ταύρος. Φωτιά, γη. Ο ταύρος λοιπόν έρχεται να σου μιλήσει και να σου πει για σταθερότητα, για πίστη, έρχεται να σου πει για αποφάσεις, έρχεται να σου πει για επίλυση προβλημάτων. Και οι δύο έχουν μια κόκκινη ρόμπα, αν παρατηρήσεις, ένα κόκκινο χρώμα, ένα κόκκινο ύφασμα, που σημαίνει υψηλή ενέργεια, σημαίνει επίσης δύναμη ψυχής, σημαίνει επίσης ορμή και σταθερότητα. Θα εναλλάσσεσαι λοιπόν σε αυτό που έχεις ζητήσει εσύ, το κλειδί σου, ό,τι και να είναι αυτό, εναλλάσσομαι μεταξύ φωτιάς και γης, μεταξύ ορμής αλλά και σταθερότητας. Έχει βγει ένας διάβολος εδώ. Ο διάβολος είναι όντως περίεργος. Εδώ έχει να μας πει για τα εμπόδια, τις προκλήσεις, θα περάσει προκλήσεις, διότι εννοείται ότι μετά από αυτή την κάρτα, μετά από τον Ιεροφάντη, βγαίνει ο διάβολος, εννοείται, το εννοώ δηλαδή στο δικό σου ρίξιμο, διότι έρχεται να σε δοκιμάσει, να δοκιμάσει την πίστη σου, να δοκιμάσει την αντοχή σου, να δοκιμάσει αν τα καταφέρνεις λοιπόν να ξεπερνάς τα όποια εμπόδια σου έρχονται και βγαίνει και μια αυτοκράτηρα. Πουου, μάλιστα. Αυτό είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τι έχουμε, κρυό, ταύρο, εγώ καιρό. Εδώ έχουμε το ζώδιο της Αφροδίτης. Η Αφροδίτη θα μπορούσα να πω ότι εκφράζεται μέσα από δύο ζώδια, μάλλον η Αφροδίτη εκφράζεται μέσα από δύο ζώδια, το ζώδιο του Ζυγού και το ζώδιο του Ταύρου. Ισορροπίες λοιπόν. Η αυτοκράτηρα έχει περάσει μέσα από αρκετά, θα περάσεις μέσα από αρκετές εμπειρίες, γιατί εδώ σημαίνει πολλές εμπειρίες, είναι μεγάλες αρκάνες, έχουν πέσει μεγάλες αρκάνες εδώ. Η ζωή σου λοιπόν στο μέλλον διαγράφεται ότι θα περάσεις μέσα από εμπειρίες, αλλά θα μπορείς να βρεις αποφάσεις και να παίρνεις και να βρίσκεις και λύσεις. Έχει βγει ο ήλιος, όλα θα έρχονται στο φως, μην ανησυχείς, μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να θέλουν να σε παγιδέψουν, αλλά με τις γνώσεις σου, την εμπειρία σου βγαίνουν όλα στο φως. Έχεις τον ήλιο, μια πολύ δυνατή κάρτα. Να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, με το 7 μπαστούνι εδώ σημαίνει υπερασπίζομαι τον εαυτό μου, επιμένω στην απόφασή μου, στην άποψή μου και αν ακόμα δεν συμφωνούν οι άλλοι. Και έχουμε λοιπόν και έναν υπότι πεντάκτηνο, ο οποίος σε οδηγεί να καταλάβεις εσύ ότι η αποστολή στη ζωή σου θα την βρεις ίσως με έναν πιο αργό ρυθμό. Η αποστολή στη ζωή έχει να κάνει με τον προορισμό, με το να ξεκινήσεις, με την υπομονή. Έχει να κάνει ότι αν θέλεις χρήματα, αν θέλεις σταθερότητα, αν θέλεις φήμη, αν θέλεις να προχωρήσεις οικονομικά, πρέπει, αυτό θα γίνει, αλλά χρειάζεται όμως, χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία που περνάς εσύ μέσα από όλες αυτές τις μεταμορφωτικές κάρτες που βγήκανε. Το συμπέρασμα όμως είναι ένα, ότι έχεις αγαπημένη μου πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, αντοχή, μπορείς να καταφέρεις απίστευτα πράγματα. Αυτό είναι το ρέζουμε. Μπορείς να πετύχεις απίστευτα πράγματα. Ολοκληρώνοντας εδώ, να μαζέψω λοιπόν αυτό τον τρελό και με τις υπόλοιπες κάρτες που έχουν μείνει να τραβήξω μία που αυτός ο τρελός ενώνει όλους τους άλλους τρελούς και κάτι θέλει να μας πει. Και αυτό που θέλει να μας πει είναι, ρε παιδιά, μην μιζεριάζετε. Και μην μιζεριάζετε, ωραία, πάρα πολύ ωραία, μην μιζεριάζετε, διότι, ναι, το καταλαβαίνω, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι λένε, μα τι μου έτυχε, μου έκανε, ναι, συμφωνώ, έτσι είναι, όλοι το κάνουμε, όλοι το λέμε, μα αυτό, μα εκείνο, μα δεν έκατσε, μα αυτό, δυσκολίες. Βρες τον υδροχό. Ο τρελός λοιπόν έχει έρθει να σου πει
Βρες τον υδροχό, βρες την ελπίδα, βρες το αστέρι, διότι στη θετική του αποτύπωση το ζώδιο υδροχός σημαίνει πραγματικά επανάσταση, την επανάσταση του εαυτού μας, της ψυχής μας, διότι όταν η ψυχή μας φωτιστεί, βρίσκει το δρόμο της. Δες οπωσδήποτε τα βίντεο που έχω κάνει για το κρυσταλλό, είναι στο προηγούμενο ακριβώς βίντεο για τους κρυστάλλους. Θα στο έχω βάλει και link τώρα, δεν μπορεί να το βλέπεις σαν εικόνα. Οπωσδήποτε, αν δεν τα έχεις δει ή ξαναδες τα, ή αν είσαι καινούριος, δες οπωσδήποτε και κάνει και φυσικά και την εγγραφή σου. Για το 2024 πρόβλεψε με το αρχικό γράμμα του ονόματος και 2024 με μια μοναδική μέθοδο που έχω εν πάση περιπτώσει για τα ζώδια του 2024. Θα πάρεις απίστευτες, σημαντικές και πολύ εξαιρετικές πληροφορίες γενικά. Να είσαι καλά.